Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα έχουμε σε όλους. Σε εκπομπή BIP εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, Βασίλης Σαριμπαλίδης στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Εκπομπή για το αυτοκίνητο, το γνωρίζετε και όχι μόνο, καθημερινά 5 με 6, μια εκπομπή που ασχολείται με την καθημερινότητα, με τα νέα μοντέλα, με τα προβλήματα, με αυτά που βλέπουμε και μας γυρίζει το μάτι. Όλα αυτά πάντως θα τα αναλύσουμε σήμερα, θα ακούσετε πράγματα τα οποία ίσως τα έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί ποτέ. Θα δείτε όμως στη συνέχεια τι είναι αυτό που σας λέω. Πάμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους της Αττικής, αν έχει κίνηση ή δεν έχει. Να ξεκινήσουμε με την κάμερα η οποία βρίσκεται, έχουμε και τρεις κάμερες, Λεωφόρο Κηφισίας, Εθνική Οδός και το αγαπημένο σας Σύνταγμα, και να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται και αν έχει φυσικά κίνηση στο Σύνταγμα, εδώ μπροστά από τη Βουλή, πλατεία Συντάγματος, σχεδόν καθόλου η κίνηση. Μπορείτε, αν θέλετε, να κατεβείτε και να κάνετε και τη βόλτα σας. Έφυγε και το δέντρο, λογικό ήτανε. Αν πείτε λογική, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ταξί βλέπουμε τα περισσότερα ταξί. Αφήνουμε το Σύνταγμα και πάμε τώρα να δούμε αν έχει κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας. Λεωφόρο Κηφισίας έχουμε. Περιμένουμε να δούμε για που, τι ακριβώς. Να ξεκινήσουμε την κίνηση. Πάντως γενικότερα σήμερα δεν είχε αρκετή κίνηση. Για να πούμε και του στραβού το δίκιο. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται στην... Ωραία. Εδώ, Λεωφόρο Κηφισίας. Λεωφόρο Κηφισίας είναι η εικόνα που βλέπετε στο ύψος της Φιλοθέης. Αρκετή κίνηση θα έλεγα στο ρεύμα που τα αυτοκίνητα κινούνται προς την Κηφισιά, πιο μικρότερη κίνηση σε όσους έχουν επιλέξει το δρόμο για να κατευθυνθούν προς την Αθήνα. Αυτά και όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισίας. Εντάξει, όσοι ανεβαίνετε προς τα βόρεια, είναι και η ώρα τώρα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν πλέον το αυτοκίνητό τους, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και να δούμε τι γίνεται και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο 17ο χιλιόμετρο. Εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα, θα έλεγα, καθόλου κίνηση και στην πλευρά όπου τα οχήματα κινούνται προς την Λαμία και στην πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας, προς τον Πειραιά, προς τη Λεωφόρο Αθηνών και ούτω καθεξής. Αυτά όσον αφορά την κίνηση, φίλες και φίλοι. Περιορισμένη κίνηση, το έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Οι περισσότεροι επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους άλλους τρόπους, μηχανάκι, ποδήλατο, τα πόδια, το λεωφορείο, το τρόλεϊ, το μετρό, οτιδήποτε έχει να κάνει, προκειμένου να μειώσει ο κάθε ένας από εμάς το κόστος της μετακινήσεις. Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε από το χώρο του αυτοκινήτου. Νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με προσφορές. Γιατί η κρίση, αλλά και οι προσφορές. Αυτό έχουμε διαπιστώσει και διαπιστώνουμε κάθε μέρα, και το διαπιστώνουμε και όχι από τις εισαγωγικές εταιρείες, παίρνοντας τηλέφωνο σε αντιπροσωπείες. Θα σας πω τι ακριβώς συναντώ εγώ καθημερινά. Ότι αν πάρεις τηλέφωνο και τους κάνεις παζάρια, πού να το λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια αυτό, πιστέψτε με ότι η τιμή ενός καινούριου, όχι μεταχειρισμένου, καινούριου αυτοκίνητου θα πέσει. Και τι διαπίστωσα εγώ. Θα ξεκινήσω και θα δούμε κιόλας και το αυτοκίνητο με την τελευταία γενιά Lancia Y, την πεντάθυρη Lancia Y. Και εδώ τώρα βλέπουμε τη Lancia Y, η οποία κυκλοφορεί με 2 χρώματα. Έχει 4 επιλογές ο ιδιοκτήτης. Να ξέρετε ότι μπορείτε να αγοράσετε την έκδοση diesel, ξεκαθαρίζω, πετρέλαιο, με 13.200 ευρώ, χωρίς τέλη κυκλοφορίας. Μπαίνετε όλες τις ημέρες του χρόνου στο δακτύλιο, γιατί το αυτοκίνητο εκπέμπει κάτω από 100 γραμμάρια CO2 στο χιλιόμετρο. Άρα δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας, μπαίνετε στο δακτύλιο και γενικότερα έχετε μια κατανάλωση της τάξεως των 3,8 λίτρων στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό το νούμερο είναι εργοστασιακή μέτρηση. Πραγματικό νούμερο είναι κοντά στα 5 λίτρα. 5 λίτρα ντίζελ, δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ότι χρειάζεστε για τα 100 χιλιόμετρα κοντά στα 6,5 με 7 ευρώ το πολύ, όταν με ένα αντίστοιχο βενζινοκίνητο θα θέλετε 11 ευρώ. 11 με 7 έχει μια διαφορά. Μπορείτε να καταλάβετε ότι γλιτώνετε χρήματα. Και 13.200 ευρώ για έκδοση diesel είναι από τις φθηνές, τις προτισιτές εκδόσεις που μπορεί κάποιος να αποκτήσει, γιατί γνωρίζουμε ότι συνήθως οι φθηνές εκδόσεις είναι οι βενζινοκίνητες και όχι οι πετρελαιοκίνητες. Αφήνουμε τώρα τη Lancia και πάμε στην Dacia.
Dacia τα τελευταία χρόνια την ακούμε, την μάρκα αυτή την οποία την ξέραμε παλαιότερα, κάποτε σταμάτησε, έπαυσε η λειτουργία της, τώρα ξαναβγήκε στο προσκήνιο η μάρκα και στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την ελληνική εισαγωγική εταιρεία, θα έρθει, θα λανσαριστεί η νέα γενιά Sandero. Αυτή είναι η νέα γενιά Sandero που βλέπετε στις οθόνες σας και θα κυκλοφορήσει, εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με έναν ολοκένουργιο κινητήρα χωρητικότητας 900 κυβικών εκατοστών. Καλά ακούσατε, 900 κυβικά εκατοστά, τρικύλινδρος ο συγκεκριμένος κινητήρας, και αυτός δεν θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με τέλη κυκλοφορίας, χαμηλή κατανάλωση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε εδώ εικόνες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ένα αυτοκίνητο που έχει ενδιαφέρον, υπολογίζουμε την τιμή κοντά στα 10-11 χιλιάδες ευρώ το πολύ. Βέβαια αυτό παίζει και είναι ανάλογα με την έκδοση. Γενικότερα τα αυτοκίνητα Dacia είναι προσιτά αυτοκίνητα, όπου η εταιρεία δεν δίνει έμφαση στην κορυφαία ποιότητα. Δηλαδή χτυπά στο ταμπλό, είναι πλαστικό, δεν είναι το μαλακό πλαστικό. Αλλά αξιόπιστα αυτοκίνητα και το βλέπετε και η σχεδίαση είναι συμπαθητική, αρκετά καλή θα έλεγα. Και αυτός είναι και ο λόγος που η μάρκα έχει ανέβει τόσο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αφήνουμε και την Dacia και να σας πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει πάλι με την οικονομία. Μας έρχεται από τη μάρκα Seat, εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Seat, η οποία ανακοίνωσε ότι, απλά να σας το πω κατανοητά, ξεστοκάρει αυτοκίνητα. Έχει αυτοκίνητα stock και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοκίνητα Seat σε πολύ καλές τιμές, καινούρια, με 0 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπορεί να αγοράσει ένα Seat Ibiza με 8.500 ευρώ. Καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν είναι πινακιδωμένα που λέμε, αλλά 0 χιλιόμετρα. 8.500-9.000 ευρώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο της μάρκας Seat να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Αυτά όσον αφορά τις προσφορές. Και τώρα ακούστε, οι 44.500 ιδιοκτήτες, πονηροί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που είχατε την φαϊνή ιδέα το 2010 και το 2011 να μην πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας. Να είστε σίγουροι ότι τις επόμενες ημέρες θα σας έρθει ραβασάκι, χαρτάκι πάλι, φακελάκι από την εφορία, που θα σας λέει το εξής: πληρώστε, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε κατάσχεση. Κατάσχεση. Όπως θέλετε μπορείτε να το μεταφράσετε αυτό. Μπορεί να μπουν στο λογαριασμό σας, να σας πάρουν χρήματα. Μπορεί να παίρνετε ένα ενίκιο και αν δεν έχετε πληρώσει να σας παίρνουν το ενίκιο. Μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό σας, να το πουλήσουν και αν δεν βγάλουν τα χρήματα που θέλουν για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τα οποία έχετε δημιουργήσει, δηλαδή που δεν έχετε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, να προχωρήσουν μετά σε κατάσχεση. Απίστευτα πράγματα, και όμως ελληνικά, όχι από την πλευρά του κράτους. Από την πλευρά των ιδιοκτητών αυτοκινήτων. Γιατί δεν νοείται να κυκλοφορείς αυτοκίνητο χωρίς να έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Έχεις το αυτοκίνητο και δεν θέλεις να καταβάλεις το ποσό. Πηγαίνεις και καταθέτεις πινακίδες. Όχι όμως το παίρνεις πονηρός, κουτοπόνηρος θα έλεγα εγώ, και δεν πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας και λες: εγώ κυκλοφορώ κανονικά το αυτοκίνητό μου και σιγά να μην με πιάσει η αστυνομία. Αυτά όσοι δεν έχετε πληρώσει, 44.500 ιδιοκτήτες είναι αυτοί που δεν έχουν καταβάλει και κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους τα έτη 2010 και 2011. Και μάλιστα τα έσοδα τα οποία θα είχε το κράτος αν πλήρωναν αυτοί τώρα, που θα πληρώσουν μέχρι το Μάρτιο, θα έχουν πληρώσει, θα ήταν 13,8 εκατομμύρια ευρώ. 13,8 από εδώ, 15 από εκεί, 25 από εκεί, 40 από εκεί, 300 από τα κταίω. Μάνι, βάλτε τα κάτω, κάντε την πρόσθετη και δείτε πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει το κράτος, όχι από το πουθενά, επειδή κάποιοι παρανομούν. Αν δεν έχετε, άλλη μια φορά να το πω, να πληρώσετε βενζίνη, ασφάλιστρο και ούτω καθεξής, δεν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. Μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό. Στο εξωτερικό, γιατί δηλαδή χρησιμοποιούν το μετρό και τα λεωφορεία? Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε μάθει όμως, ή κάποιοι μας έχουν μάθει, ότι για να πάμε στο περίπτερο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν είναι έτσι. Μπορούμε να πάμε τα πόδια, μπορούμε να πάμε το ποδήλατο. Βέβαια θα μου πείτε, με το ποδήλατο που να πας, τηλεφόρο και βυσίας. Τώρα και αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Έχουμε αναφερθεί στους ποδηλάτες, αλλά. Δεν θα το λύσουμε εμείς το θέμα. Και πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα δείξουμε ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον? Θα σας πω τώρα γιατί. Πόσες φορές πηγαίνετε
για την ανάγκη σας στην τουαλέτα. Ρωτά. Την ελαφριά ανάγκη. Αρκετές, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, αναλόγως, παιδί μου, αν έχεις μπύρες περισσότερες. Έλα όμως που στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, τι έκαναν οι άνθρωποι, και θα το δούμε σε βίντεο. Θα δούμε την πραγματικότητα. Χρησιμοποίησαν ανθρώπινα ούρα για να τα κάνουν καύσιμο. Σας το λέω απλά. Γίνεται αυτό τώρα, θα μου πείτε. Το έχουμε σκεφτεί. Καμιά φορά το λέμε, α, να πάμε στο τεπόζιτο να ουρίσουμε για να ξεκινήσει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά έλα όμως που ισχύει και δεν το λέμε εμείς. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Δείτε το θέμα και θα καταλάβετε. The one thing we all do every day. Number one. Okay, jokes aside, every one of us produces urine. And these researchers at Ohio University say that means every one of us also produces energy for the taking. We apply a very small amount of energy and this triggers a reaction. While urine is nearly 99% water, there's lots of hydrogen in that remaining 1% from an organic compound called urea. This hydrogen is being sent to this fuel cell, which is in return powering. Εδώ βλέπουμε τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο μαζί με τους καθηγητές και εδώ είναι ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο, είναι ένα όχημα το οποίο κινείται έχοντας χρησιμοποιήσει τα ανθρώπινα ούρα ως καύσιμο. Απίστευτο. Και όμως αμερικάνικο. Εδώ, τι άλλο να πούμε, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο τώρα αυτή η νέα τεχνολογία. Τώρα δηλαδή, αν θέλουμε, αναρωτιέμαι, αν θέλουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, άρα θα χρειαζόμαστε περισσότερο καύσιμο, τι θα κάνουμε. Τις προηγούμενες μέρες θα πίνουμε λίγο περισσότερο νεράκι, μπερίτσες και ούτω καθεξής. Για να δούμε, Πάντως βλέπουμε ότι οι μετακινήσεις μας στο μέλλον θα αλλάξουν σημαντικά. Θα αλλάξουν σημαντικά όσον αφορά το καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούμε. Και λέω το καύσιμο γιατί μέχρι σήμερα γνωρίζαμε τη βενζίνη. Άντε και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης τα τελευταία 2 χρόνια. Ένα χρόνο το έχουμε μάθει αρκετά. Στη ζωή μας μπήκε και το υγραέριο. Τώρα ακούμε δειλά-δειλά και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα και στην Ελλάδα. Υπάρχουν εργοστασιακά αυτοκίνητα με φυσικό αέριο. Αυτά που φέρνουν την ονομασία CNG. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πού να περιμέναμε τώρα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να δούμε. Βέβαια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευάζαμε στην Ελλάδα, στη Σύρο, το 1970 τόσο, 73. Αλλά για να δούμε, πόσο θα αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης όσον αφορά τα καύσιμα τα επόμενα 10 χρόνια, θα έλεγα. Και τα 10 χρόνια πιστέψαμε θα περάσουν γρήγορα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε ποια ήταν τα αυτοκίνητα που αγόρασαν το 2012 οι Έλληνες. Ποια εταιρεία βγήκε πρώτη, όλα αυτά μέσα μετά το μουσικό διάλειμμα. 35 περίπου λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας και τώρα θα δούμε πώς πήγε η αγορά του αυτοκινήτου το 2012, πέρυσι δηλαδή. Τεράστια πτώση και θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Να σας πω ότι ταξινομήθηκαν το 2012 58.482 αυτοκίνητα και η πτώση σε σχέση με το 2011 ήταν της τάξης του 40,1%. Μείον 40,1%, πολύ μεγάλη η πτώση. Και θα θέλω να το βλέπετε ως το γεγονός ότι η πτώση μεταφράζεται σε χιλιάδες απολύσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί και μας λυπεί όλους. Στις 10 πρώτες θέσεις και κορυφαία εταιρεία όλων, η μάρκα Opel. Η Opel μετά από 12 χρόνια κατάφερε να βρεθεί και πάλι στην κορυφή και θα συζητήσουμε αργότερα γιατί έγινε αυτό. Ακολούθησαν από εκεί και πέρα οι μάρκες Volkswagen, Toyota, τρίτη θέση Toyota, Citroën, Fiat, Nissan, Ford, Skoda, Hyundai και Peugeot. Τώρα θα μιλήσουμε όμως για την αγορά του αυτοκινήτου και θα δούμε γιατί βλέπουμε και πάλι την μάρκα Opel στην πρώτη θέση, συζητώντας με τον Τάσο Αραμπατζή, Διευθυντή Πωλήσεων στην Opel Ελλάς. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Επίσης. Τώρα, μετά από 12 χρόνια, βλέπουμε και πάλι την Opel στην κορυφή. Και θέλω να μου πεις πού οφείλεται η μεγάλη επιτυχία. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, όσο και πεσμένη είναι η αγορά, το γεγονός ότι μία μάρκα επιστρέφει και πάλι στην κορυφή, αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Το μείγμα είναι της μάρκας, είναι αυτό το οποίο κάνει τη διαφορά. Το οποίο μείγμα αποτελείται, τα συστατικά του μείγματος είναι αφενός μεν τα μοντέλα μας και η εμπορική τους πολιτική, έτσι, μοντέλα και τιμές, τα οποία ταιριάζουν στην ελληνική αγορά
αυτή την περίοδο της κρίσης που διανύουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Μετά είναι ο τρόπος προβολής αυτών των μοντέλων και διαφήμισης, που και μέσα στην κρίση αυτή πάλι παίζει ρόλο το πώς προωθείς και διαφημίζεις. Παίζει ρόλο και ο έμπορος, ο αντιπρόσωπος, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι ο χάρτης με τις αντιπροσωπείες στην Ελλάδα έχει αλλάξει δραματικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Έτσι, από τη μια μεριά έχουμε λοιπόν το προϊόν με την τιμή του, ας πούμε, ένα πράγμα. Το άλλο, ο άλλος πυλώνας είναι το δίκτυο. Το δίκτυο διανομέων που πολλούν αυτά τα και προωθούν αυτά τα αυτοκίνητα σε όλη την επικράτεια. Και εμείς έχει αποδειχθεί ότι έχουμε το ισχυρότερο και πιο εύρωστο δίκτυο, το οποίο έχει καταφέρει να αντέξει στους κραδασμούς αυτής της κρίσης, έτσι, παρά τα προβλήματα, σε σχέση με άλλες μάρκες, οι οποίοι δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, και μέσα στην ανεργία υπάρχουν και επιχειρήσεις γενικότερα που κλείνουν εξ ολοκλήρου. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, από όλα τα οποία συζητούμε. Γιατί αν δεν έχεις και δουλειά, δεν μπορείς να αγοράσεις και αυτοκίνητο. Αυτό δείχνει ότι και οι πιο δυνατοί και πιο εύρωστοι παραμένουν στην αγορά και συνεχίζουν, έτσι, παρά τα προβλήματα, όπως είπα. Από τα 7.066 αυτοκίνητα τα οποία διαθέσατε στην ελληνική αγορά το 2012, ποιος ήταν ο αριθμός των αυτοκινήτων με κινητήρες δίζελ, κινητήρες πετρελαίου? Γιατί έχουμε δει μια τεράστια διείσδυση των αυτοκινήτων που φέρουν κινητήρες πετρελαίου τον τελευταίο χρόνο. Είναι περίπου το 70%, ίσως κάτι παραπάνω. 70% όταν το 2010, για παράδειγμα, το ποσοστό αυτό που ήταν. Το 2010 ήταν στο 5%, ας πούμε, για παράδειγμα. Το 5 στο 70, δηλαδή, βλέπουμε ότι ο καταναλωτής πλέον κοιτάζει και το μετά. Όταν αγοράζει ένα αυτοκίνητο, δεν κοιτάζει το πήρα τώρα, μου αρέσει, τι ωραία θα κάνω τις βόλτες μου. Κοιτάζει το κόστος χρήσης. Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ βασικό συστατικό πλέον. Το κόστος χρήσης παλιότερα που δεν το υπολογίζαμε και πάρα πολύ, τώρα είναι ένα από τα βασικά συστατικά. Γιατί επιλέγει ένας υποφύσιος αγοραστής ένα αυτοκίνητο. Το αγοράζουν τον diesel, λες, γιατί. Εμείς είχαμε ήδη μπει και από πολύ νωρίτερα από τον ανταγωνισμό στην αυτή την αγορά του diesel, μαζί με μια πολύ καλή προσφορά που είχαμε στο. Σαν μοντέλο με το Corsa, θέλω να πω, το 1,3 τα 1.300 κυβικά. Οπότε ήδη από το 2011 εμείς ήμασταν, το ποσοστό το δικό μας ήταν, ίσως ήταν και παραπάνω τα μισά, αν θυμάμαι καλά, το 2011. Και φυσικά αυξήθηκε αυτή τη χρονιά. Αλλά εκεί πιάσαμε στον ύπνο λίγο τον ανταγωνισμό, ξεκινήσαμε πολύ πιο νωρίς, ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι. Και φυσικά το δίκτυό μας, ειδικά στην περιφέρεια, ήταν πολύ δυνατό με αυτά τα μοντέλα. Παίζει ρόλο το, έχουμε πει, ο πολίτης. Για να τελειώσουμε λίγο την κουβέντα με το δίκτυο. Αυτό δίνει και μια σιγουριά στον εμπορικό αγοραστή, ότι ο έμπορος, ο οποίος θα αγοράσει και θα εμπιστευτεί τα χρήματά του για ένα διάστημα, θα είναι εκεί και την επόμενη μέρα, και προφανώς για να του παραδώσει το αυτοκίνητό του, αλλά και να συνεχίσει να τον εξυπηρετεί στο μέλλον. Βέβαια, γιατί μηχανήματα είναι, μπορεί να πάει το καλύτερο αυτοκίνητο να έχει. Εγώ το έχω πει. Λαμπορκίνι να έχει του μισού εκατομμυρίου ευρώ που Μπουγκάτι, μπορεί να σου χαλάσει. Μπορεί να χαλάσει μπαταρία, κάτι να χαλάσει. Το ζητούμενο είναι να έχει την κατάλληλη υποστήριξη και μετά, δηλαδή να πάρει ένα τηλέφωνο να πει έπαθα κάτι και αμέσως να σε εξυπηρετήσουν. Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στη μάρκα Opel, αναφέρομαι σε όλες τις μάρκες, γιατί όλες οι μάρκες έπρεπε να έχουν ένα πολύ καλό after sales και να προσέχουν τον πελάτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να τον κοιτάζουν στα μάτια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αχαλάσιμο κάτι το αυτοκίνητο, είναι η συντήρηση του αυτοκίνητου που πρέπει να γίνεται, έτσι. Έτσι. Πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχετε πουλήσει, Τάσο? Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το Opel Ampera έχετε στην γάμα σας, ένα, ή έχετε κάνει και άλλη πώληση? Μόνο ένα. Μόνο ένα. Διότι πού έρχεται αυτό στους φόρους? Το οξύμορο σχήμα ότι παρότι είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι περιβαλλοντικά αυτοκίνητα, φιλικά προς το περιβάλλον, επιβαρύνονται με φόρο πολυτελείας, ο οποίος εδώ και μεγάλο διάστημα φημολογείται ότι με ένα από τα νομοσχέδια τα οποία περνάνε στη Βουλή θα εξαλειφθεί, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Το ακούμε μήνες αυτό. Και εμείς το ακούμε μήνες. Το ακούμε μήνες. Και είναι αδιανόητο ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδιαφέρον αυτή την εποχή για τέτοια αυτοκίνητα. Σίγουρα πολύ περισσότερο από ένα, ας πούμε. Μα είναι σημαντικό να το πούμε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν μολύνει την ατμόσφαιρα. Τίποτα. Δεν παράγει ήχο, ηχορύπανση. Και δεν είναι και κανένα σούπερ κάρ. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, πω, τι είναι αυτό το αυτοκίνητο εντυπωσιακό. Καθημερινά αυτοκίνητα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να έχουν φόρο πολυτελείας. Αυτό είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο και είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, στην Ολλανδία, όπου η κυβέρνηση έχει δώσει ισχυρά κίνητρα για την αγορά αυτών των αυτοκινήτων, η Opel έχει διαθέσει κάποιες χιλιάδες αμπέρα. Και εδώ μιλάμε για ένα αυτοκίνητο μόνο, έτσι. Εδώ έχουμε ένα προς το παρόν. Ναι. Και αυτό ισχύει και με άλλες μάρκες, φίλες και φίλοι. Το ίδιο ισχύει και με την Nissan που έχει το Leaf. Το ίδιο ισχύει και με τη Mitsubishi που έχει το IMF. Είναι γενικό το κακό. Ναι, για να μην πούνε κάποιοι ότι εδώ μπορεί να διαφημίζουμε το Opel και ούτω καθεξής. Με όλες τις μάρκες ισχύει το ίδιο. Και θα πρέπει και το κράτος να τα βάλει κάτω και να δώσει κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όταν μιλάμε για μια ατμόσφαιρα επιβαρημένη,
και το βλέπετε ότι γίνεται με τα τζάκια. Αν υπήρχε μια τέτοια κίνηση, καλό θα έκανε στο περιβάλλον, καλό θα έκανε στην τσέπη μας, καλό θα έκανε γενικότερα. Φυσικά και θα έκανε καλό. Τι βλέπεις για το 2013, Τάσο? Θέλουμε να είμαστε συντηρητικοί και συγκρατημένοι λίγο για το 2013. Υπάρχει μια μικρή έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα, εφόσον ομαλοποιηθεί λίγο το κλίμα και η γενικότερη κατάσταση σταθεροποιηθεί, ότι μπορεί δειλά-δειλά να αρχίσουμε να βλέπουμε μια μικρή ανάκαμψη, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Δηλαδή, προς το παρόν εμείς προϋπολογίζουμε με βάση τα τρέχοντα μεγέθη της αγοράς. Δηλαδή, λίγο πολύ λέμε ότι η αγορά θα μείνει στα ίδια επίπεδα. Έτσι, και θα... από εκεί και πέρα θεωρείς ότι το 2014 θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες αλλαγές στο κομμάτι του αυτοκινήτου? Και προς το τέλος του χρόνου, υπό την προϋπόθεση, όπως είπα, ότι όλα τα άλλα στη χώρα μας θα έχουν βρει θα έχουν εξομαλυνθεί, έτσι. Και πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να μου λύσει μια απορία. Γιατί εν έτη 2012 η πολιτεία αντιμετωπίζει, συνεχίζει να αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο σαν είδος πολυτελείας και όχι σαν ένα είδος πρώτης ανάγκης? Αναφέρεσαι τώρα στα ηλεκτρικά ή γενικότερα? Γενικότερα στα αυτοκίνητα. Γενικότερα στα αυτοκίνητα, ναι. Για κάποιες κατηγορίες αυτοκινήτων είναι. Για κάποιες άλλες κατηγορίες αυτοκινήτων, η αλήθεια είναι ότι οι φόροι έχουν μειωθεί αρκετά. Έτσι. Και ειδικά τώρα που ισχύει το πρόγραμμα της απόσυρσης και έχει επεκταθεί για άλλον ένα χρόνο, στην ουσία εξαλείφονται μόνο έτσι, τα τέλη κυκλοφορίας πλέον. Είναι στις περισσότερες κατηγορίες, στην τριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων. Είναι πολύ χαμηλά τα τέλη κυκλοφορίας, έτσι. Για τα καινούργια αυτοκίνητα, στα καινούργια αυτοκίνητα αναφέρεσαι. Τα τέλη ταξινόμησης, έτσι. Τα τέλη κυκλοφορίας, παραδείγματος χάρη, στα παλιά αυτοκίνητα. Και το λέω παλιά, πριν από 3 χρόνια δηλαδή. Τι παλιά, καινούργια είναι πάρα πολύ ψηλά σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε υψηλούς κυβισμούς είναι ακριβά, ναι, όντως υπάρχει εκεί μια αντιστοιχία. Αλλά... Συμφωνείς δηλαδή με τα τεκμήρια που έχουν τα αυτοκίνητα? Τα τεκμήρια μπορεί να είναι ψηλά σε κάποιες κατηγορίες, αλλά δεν πιστεύω πραγματικά ότι εκεί είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ίσως αυτό αφορά συγκεκριμένους κατασκευαστές. Εμείς αυτές το βλέπουμε και λέω από τη πλευρά μας ως... Εντάξει, εγώ το βλέπω και λίγο σφαιρικά, το βλέπω από όλες τις εταιρείες. Γενικότερα. Γενικότερα, εντάξει, αυτά είναι και που έχουν οδηγήσει και την αγορά σε πιο οικονομικά μοντέλα έτσι, αυτοκινήτων. Αλλά είναι και συνδυασμός με την κρίση γενικότερα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο τα τεκμήρια, ότι είναι αυτά που οδηγούν την... Αν λίγο δηλαδή ξεφύγουμε από αυτή την μαυρίλα, η οποία μας έτσι έχει... Να ξεφύγουμε από τις δόσεις, λες τώρα εσύ. Γενικότερα. Δόσεις, τα όλα για δόση. Νομίζω ότι παρά τα τεκμήρια και όλα αυτά τα πράγματα δεν θα είναι το ισχυρό, έτσι. Ελπίζουμε το 2013 να είναι μια χρονιά καλή για όλους. Ναι. Ελπίζουμε να μπούμε σε μια σειρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σημαντικό ακόμα, να φύγουμε από την ανασφάλεια και να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Και φυσικά να μην υπάρξουν και άλλες απολύσεις, γιατί ο κλάδος του αυτοκινήτου δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν είναι στις 25.000 με 30.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει στον δρόμο και χωρίς δουλειά. Δεν ξέρω ακριβώς και εγώ, αλλά ένας κλάδος ο οποίος έχει υποστεί μείωση σε σχέση με τα πριν από 3-4 χρόνια της τάξης του 80%, και καταλαβαίνεις ότι και εκεί πέρα και δυστυχώς όλα τα μεγέθη δηλαδή πρέπει να συρρυκνωθούν σε πολύ κοντινό τέτοιο επίπεδο. Τάσο, ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Αυτό ήταν οι φίλες και φίλοι, ο Τάσο Ραμπατζής. Και όπως είπαμε, η Opel μετά από 12 χρόνια βρέθηκε και πάλι στην κορυφή των πωλήσεων όσον αφορά την αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων. Και τώρα θα σας πω, ανάλογα με την κατηγορία, ποια αυτοκίνητα επέλεξαν να αγοράσουν το 2012 οι Έλληνες. Στην κατηγορία των οχημάτων 4x4, τα ATV, στην πρώτη θέση, για ακούστε εδώ πέρα, βρέθηκε η BMW X1, Χ1. Πρώτη σε πωλήσεις. Ακολούθησε το Suzuki Jimny. Και στην τρίτη θέση το Suzuki Grand Vitara. Τώρα στα SUV, τα 4x4 SUV, πρώτη θέση Volkswagen Tiguan. Λογικό μου ακούγεται, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο φοδιάζεται και με κινητήρα των 1400 κυβικών εκατοστών. Δεύτερη θέση Audi Q3. Και στην τρίτη θέση το Skoda Yeti. Πάμε τώρα στην κατηγορία Α. Στην κατηγορία δηλαδή όπου μιλάμε για αυτοκίνητα πόλης κυρίως. Στην πρώτη θέση το Fiat Panda. Δεύτερο ακολούθησε το Hyundai i10 και στην τρίτη θέση το Volkswagen Up. Πολύ υψηλές οι πωλήσεις. Το Up, το οποίο βρέθηκε και στην πρώτη θέση όσον αφορά το μήνα Δεκέμβρο. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές, οι αγοραστές, αλλάζουν συνήθεια και επιλέγουν πλέον μικρά αυτοκίνητα κοντά στα 1.000-1.200 κυβικά εκατοστά. Στην κατηγορία τώρα Β, στα αυτοκίνητα τα μικρομεσαία που λέμε,
Opel Corsa στην πρώτη θέση, ακολούθησε το Toyota Yaris και τρίτο βρέθηκε το Citroën C3. Στο segment C, κατηγορία C, Opel Astra πρώτο, ακολούθησε Skoda Octavia και τρίτο το Nissan Qashqai. Ανεβαίνουμε λίγο κατηγορία και πάμε. Volkswagen Passat πρώτο, Opel Insignia δεύτερο και τρίτο το Volvo S60. Είδατε εδώ, οι Έλληνες θέλουν και λίγο τη χλειδί τους. Και μια που αναφέρθηκα στην μάρκα Volvo, θα σας πω ότι η Volvo βρέθηκε στην 13η, 11η, 12η θέση overall με 1380 ταξινομήσεις. Πολύ υψηλή η θέση της Volvo και μία από τις μάρκες όπου δεν είχε και πτώση. Τώρα από εκεί και πέρα στο segment E, Mercedes σειρά Ε, BMW σειρά 5 και το Audi Α6. Αυτά όσον αφορά τις πιο βασικές κατηγορίες αυτοκινήτων. Και πάμε τώρα σε ένα βίντεο για να αλλάξουμε και λίγο την εικόνα. Πάμε λίγο να γελάσουμε, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στο εξωτερικό και πάμε στον αντίστοιχο Ken Block, το ξέρετε φυσικά τον Ken Block, τον αντίστοιχο Ken Block της μοτοσικλέτας, ο οποίος βρέθηκε στη Σουηδία, έφτιαξε μια πιστούλα στο χιόνι και με τη μοτοσικλέτα του έφτιαξε αυτό το βίντεο. Για πάμε να το δούμε. Και δείτε τώρα τι έχουν επιστρατεύσει για να κάνουν ένα απλό γύρισμα. Έχουν ταξιδέψει στη Σουηδία, έχουν δημιουργήσει μια ειδική πίστα στο χιόνι, έχουν φέρει ελικόπτερο, έχουν φέρει κάμερες, έχουν φέρει φωτογράφους και όλα αυτά για να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο θεαματικό. Οδήγηση με το πλάι που λέμε, drift, αλλά όχι με αυτοκίνητο, με μοτοσικλέτα. Απίθανο βίντεο. Βέβαια, μην επηρεαστείτε οι αναβάτες, έτσι, και βγείτε στους δρόμους και αρχίστε τώρα να κάνετε τα δικά σας. Προσοχή, προσοχή.
Θα έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι είδαμε καλλιτεχνικό πατινάζ με μοτοσικλέτα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Τώρα έπεσε και λίγο χιονάκι. Μπορείτε να ανεβείτε στην Πάρνη, θα φτιάξετε κι εσείς πίστα. Για πλάκα κάνω, έτσι, βεβαίως. Μπορείτε να το καταλάβετε όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος είναι επαγγελματίας αναβάτης. Πηγαίνει σε μέρη, κλείνουν το συγκεκριμένο σημείο. Όλα γίνονται με απόλυτη ασφάλεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αν ψαχτείτε γενικότερα στο διαδίκτυο, θα δείτε και πίσω από τις κάμερες τι έγινε. Πόσες τούμπες, πόσες κολοτούμπες έκανε ο συγκεκριμένος για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάμε όμως γρήγορα τώρα σε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα γίνεται με τα νέα διπλώματα. Οπ, δυσκολεύει το πράγμα. Θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά. Τα πάνω κάτω τώρα έρχονται. Πού? Στη διαδικασία του να βγάλει κάποιος δίπλωμα. Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα, το 51 του κάθετος 2013, και από Έλληνες γινόμαστε Ευρωπαίοι. Επιτέλους. Τώρα κάτσε να το δούμε στην πράξη αυτό. Για να δούμε τι αλλαγές όμως θα έχουν και τι αλλαγές θα αντιμετωπίσουν όσοι θέλουν και επιθυμούν από εδώ και στο εξής να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον Άρη Ζωγράφο, είναι εκπαιδευτής οδηγών. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε μας τώρα, έχουμε αλλαγές στον τρόπο που κάποιος από εδώ και πέρα θα αποκτά το δίπλωμα οδήγησης. Αλλαγές, τυπικές αλλαγές. Τυπικές. Τυπικές αλλαγές. Όπως? Στην ουσία, όλα αυτά τα καινούργια νομοσχέδια θυμίζουν το τίτλο του Ιδροχώου, του στίχους του Ρασούλη, τους θυμάσαι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Στην ουσία αυτά τα οποία αλλάζουν είναι εντελώς φραστικά και δεν έχουν καμία σχέση με την οδική ασφάλεια και αυτά τα οποία έχει αναγκαίο τόπος. Το πιο σημαντικό δηλαδή από όλα μας λέτε. Το πιο σημαντικό από όλα λοιπόν. Πείτε μας λίγο τις αλλαγές για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο. Οι αλλαγές είναι σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι πλέον το δίπλωμα οδήγηση, το ερασιτεχνικό το οποίο ξέραμε, σταματάει να ισχύει μέχρι τα 65 χρόνια και απαιτεί ανανέωση κάθε 15 ετία. Οι άδειες, οι κατηγορίες αδειών οδήγησης εμπλουτίστηκαν, μπήκαν άλλες 7 κατηγορίες. Mm-hmm. Πλέον τα μοτοποδήλατα, αυτά τα οποία αποκαλούμε πενιντάρια, θα βγαίνουν από το Υπουργείο Μεταφορών και θα απαιτούν εκπαίδευση και εξέταση. Αυτά είναι τα βασικά. Γενικότερα θα είναι πιο δύσκολα για κάποιον να αποκτήσει το δίπλωμά του ή να δώσει περισσότερα χρήματα για να το πάρει. Γελάω. Ξέρετε γιατί. Αν θα κάνετε ένα σετ στο ίντερνετ. Γνωρίζω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και δίνετε μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια εσείς προσωπικά. Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι και ο λόγος που έχω επικοινωνήσει μαζί σας. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτός ο οποίος παίρνει το δίπλωμα οδήγησης να είναι σωστός οδηγός. Να μην γίνονται ατυχήματα. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε το γράμμα νι και να γελάμε πραγματικά. Θέλουμε ο νέος οδηγός να είναι και σωστός οδηγός. Χαίρομαι για αυτό να που ξέρει πού θα παρκάρει, να ξέρει αν θα πρέπει να αφήσει τον πεζό να περάσει, να έχει προτεραιότητα, πολύ απλά, και όχι να το κάνει μόνο στο αεροδρόμιο ή στο εξωτερικό. Να μην πετάει τα σκουπίδια το παράθυρο, να φορά τη ζώνη ασφαλείας και απλά, αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα. Χαίρομαι πολύ καλά που το τοποθετείτε έτσι το ζήτημα. Χαίρομαι πάρα πολύ καλά. Αν μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε, γιατί ακούγεστε διπλά κάπως. Αν μπορείτε, δεν ξέρω, μας ακούτε και από το ίντερνετ κάπου. Ακούμε λίγο διπλά τη φωνή σας. Όχι, ακούγομαι καλύτερα. Μιλήστε, θα σας ακούσουμε. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που έχετε αυτή την προσέγγιση. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, δημοσιογράφοι σαν και εσάς, να βάζουν το θέμα στη σωστή διάσταση. Μα αυτή πρέπει να είναι η διάσταση. Γιατί εμείς να μην είμαστε Ευρωπαίοι στο συγκεκριμένο κομμάτι? Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και περιμένουμε πότε θα γίνει. Ελπίζουμε με όλη αυτή την αλλαγή που αλλάζει η Ελλάδα να σκεφτούν οι υπεύθυνοι ότι πρέπει τα παιδιά του δημοτικού, να μην πω του νηπιαγωγείου, να κάθε μία φορά την εβδομάδα να παρακολουθούν ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι τόσο μεγάλο, κύριε Ζωγράφου, είναι απλά πράγματα. Ναι. Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, να λες, δεν είναι αδιανόητο να βλέπουμε μαμάδες, μπαμπάδες,
μέσα σε αυτοκίνητο διθέσιο να κάθονται τρία άτομα. Είναι αδιανόητο να μπαίνει ένα παιδί χωρίς ζώνη ασφαλείας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μας βγάζουν έξω από τα ρούχα μας πολλές φορές. Συμφωνώ και επαυξάνω με τη μόνη διαφορά ότι όλοι αυτοί. Συμφωνώ και επαυξάνω με τη μόνη διαφορά ότι όλοι αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ασχολούνται με την κοινωνία της κυκλοφορίας, δυστυχώς δεν έχουν ούτε τις απαιτούμενες γνώσεις, αλλά ούτε και ζουν αυτή την κοινωνία της κυκλοφορίας. Τους έχετε κάνει προτάσεις? Πάρα πολλές προτάσεις. Ακούστε όμως τι συμβαίνει. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εθνικό σύστημα, πώς το λένε, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Ξέρετε ότι σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν. Είναι ενεργό αυτό? Ας πούμε ότι είναι ενεργό. Ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτές. Γιατί το ξέρουμε, αλλά δεν το βλέπουμε και πολύ ενεργό. Ναι. Στην ουσία είναι ένα υποτυπώδες σχήμα το οποίο έχουν μπει όλοι όσοι θέλουν με κάποιον τρόπο να μιλούν για την οδική ασφάλεια χωρίς να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Ακούστε λιγάκι. Εμείς, σαν εκπαιδευτές οδήγησης, είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι το ζούμε το κομμάτι αυτό, δηλαδή το κομμάτι της οδικής ανασφάλειας στον δρόμο. Είμαστε εμείς που κάνουμε πάνω από 15 εκατομμύρια χιλιόμετρα το χρόνο στους δρόμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ μας πονάει αυτό και πόσο πολύ εκνευριζόμαστε και, αν θέλετε, θλιβόμαστε όταν οι καινούργιες αποφάσεις έχουν να κάνουν να λύσουν μόνο γραφειοκρατικά ζητήματα και όχι ζητήματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας. Για μας το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο υποψήφιος οδηγός, αν θέλεις ο νέος, να ενταχθεί στην κοινωνία της κυκλοφορίας με τέτοιες προσλαμβάνουσες ή τέτοιες προδιαγραφές, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε μια επόμενη γενιά οδηγών, την τέταρτη γενιά οδηγών όπως λέμε, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τις τρεις υπάρχουσες γενιές οδηγών που κυκλοφορούν στο οδόστρωμα και στην οποία αυτό δεν πρέπει να ξεκινήσει όμως από όταν το παιδί είναι πολύ μικρό. Ακριβώς, παραπάνω δική ασφαλεία. Πρέπει το παιδί από το σχολείο αργότερα να πάει να έρθει να πάρει το δίπλωμα οδήγηση, να μάθει τα πράγματα σωστά, σωστή οδήγηση. Και από εκεί και πέρα να βγει στον δρόμο. Τα μαθήματα τα παίρνει από το μαιευτήριο, ξέρετε. Όταν ο μπαμπάς του το παίρνει και το παίρνει αγκαλιά να το πάει σπίτι, ήδη έχει πάει το πρώτο του μάθημα. Το πρώτο του μάθημα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν έχει καθίσει να σκεφτεί ο μπαμπάς ή η μαμά ότι αν πατήσει φρένο ο οδηγός, το παιδί θα γίνει αερόσακος ή θα του φύγει από το εμπρός φαμπρής. Ακριβώς. Και θα σκοτωθεί, ακριβώς. Να το πούμε έτσι απλά, ομά, κατανοητά. Δείτε λιγάκι, αυτή τη στιγμή. Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε ζωγράφο. Από τους 100 που έρχονται για να πάρουν το δίπλωμα οδήγησης, πόσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το δίπλωμα και να γίνουν καλοί οδηγοί? Και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και λένε εγώ θέλω απλά να πάρω το δίπλωμα? Θα σας πω ένα τρομακτικό νούμερο. Με ακούτε? Σας ακούμε. Θα σας πω ένα τρομακτικό νούμερο. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 χρόνια, το μόνο που υπάρχει σαν γεγονός είναι πόσο κάνει το δίπλωμα. Όχι πόσο χρειάζεται για να μάθω να οδηγώ. Είναι τρομακτικό αυτό. Αν κάνετε ένα σετ στο ίντερνετ, θα δει πολλούνται διπλώματα με 100 ευρώ. Όταν λέτε πολλούνται. Και πολλούνται. Κάντε ένα σερτ, φτηνά διπλώματα, 100 ευρώ και 50 ευρώ. Τι εννοείτε, δηλαδή, χωρίς να πάει να δώσει κάποιος μαθήματα? Όχι. Χωρίς να πάει να... Τι εννοείτε, πολλούνται? Δηλαδή, εγώ παίρνω τηλέφωνο και μου το στέλνουν να δίνω 100 ευρώ και μου στέλνουν δίπλωμα? Όχι. Αυτό ακριβώς πώς γίνεται δεν ξέρω. Είναι ενδιαφέρον να κάνετε τέτοιο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτι θα έχετε ακούσει εσείς που είστε μέσα στα πράγματα. Μα και βέβαια, και έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Δεν σας άκουσα? Όχι, εμείς σας ακούμε, πείτε μου. Ναι. Έχουμε και συγκεκριμένη πρόταση εμείς εκπαιδευτές. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι πλέον το δίπλωμα οδήγησης και η διαδικασία εκπαίδευση, αξιολόγηση και διαβίου μάθησης πρέπει να αλλάξει εντελώς ρότα. Πείτε μας λίγο εντάχει, τι είναι αυτό το οποίο. Εμείς λέμε ότι πλέον το δίπλωμα οδήγησης πρέπει να φύγει αυτή τη διαδικασία της εξέτασης που είναι στην ουσία η κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ και πρέπει το δίπλωμα οδήγησης να το δίνει μια νέα γενιά εκπαιδευτών η οποία θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για το οτιδήποτε συμβεί από τη στιγμή που θα πάρει ο υποψήφιος δίπλωμα μέχρι όλη τη ζωή του. Ποια ευθύνη, θα δηλαδή αν πάει ένας καινούριος οδηγός και χτύπα ξύλο τρακάρι, πόσο μπορεί να ευθύνει το εκπαιδευτής? Υπάρχουν διάφορες παράμετρες. Οι παράμετρες έχουν να κάνουν με το κατά πόσο. Ακούτε. Σας ακούμε. Οι παράμετρες έχουν να κάνουν με το κατά πόσο αυτή τη στιγμή ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός ο οποίος θα πάει ένα δοκιμαστικό δίπλωμα, το οποίο θα είναι για 3 χρόνια. Θα έχει διάφορες παράμετρες και διάφορους κωδικούς. Τα δοκιμαστικά πρέπει... σε 3 χρόνια. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει. Ακούστε να δείτε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λίγο γρήγορα γιατί έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αν για κάποιο λόγο συμβεί ένα ατύχημα. Ναι. Αν για κάποιο λόγο συμβεί κάποιο ατύχημα. Ναι. Και σύμφωνα με την καινούργια υπηρεσία του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας διαπιστωθεί ότι φταίει ο οδηγός. Ξέρετε ότι δεν έχει κανείς ευθύνες.
αυτή τη στιγμή, εφόσον ο οδηγός πέρασε τις εξετάσεις, δηλαδή πέρασε από την κολυμπήθρα του Σουλάμ, δεν έχει κανείς ευθύνη. Φίλε, έχω δίπλωμα. Το κατά πόσο αυτός έχει δίπλωμα ή είναι σε θέση να οδηγήσει, κανείς δεν το ελέγχει. Στην ουσία, έχουμε συντηρήσει ένα κύκλωμα το οποίο έτσι ή αλλιώς δεν προσφέρει σε τίποτα στην οδική ασφάλεια και είναι ένα, και ένα κύκλωμα και ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί εδώ και 58 χρόνια. Πρέπει κάποτε να αλλάξει αυτό το πράγμα, πρέπει, γιατί είναι, πόσους θανάτους έχουμε το χρόνο μόνο και μόνο από τα αυτοκίνητα. 2000. Σαν να έχουμε πόλεμο δηλαδή. Ακριβώς. Και εδώ πέρα οι υπεύθυνοι δεν δίνουν έμφαση. Δεν βάζω στους 2000 θανάτους και τους βαριά τραυματίες. Βεβαίως. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Στην ουσία το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σύστημα, εμείς πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να έχουμε ενταχθεί σε μια διαδικασία οδικής ανασφάλειας. Και αυτό μας πονάει πολύ, ξέρετε. Πάντως γενικότερα και αυτή η αλλαγή που πάει να γίνει τώρα που... Το κάθε ατύχημα για μας δεν είναι νούμερο. Ακούτε, ναι, το κάθε ατύχημα για μας έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Δημήτρης, ο Γιώργος, ο Κώστας, η Εγνή, η Ανθή, καταλάβατε. Για μας, όταν γενικότερα πάντως, κύριε Ζωγράφο, για να ολοκληρώσουμε, το ότι θα γίνει κάποια αλλαγή στον τρόπο απόκτησης του διπλώματος, στην ουσία δώρο-άδωρο. Στην ουσία ναι, στην ουσία το μόνο που δεν μπαίνουμε στην πραγματικότητα. Είναι αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία η οποία δεν συμβάλλει. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη, τον Ζωγράφο, εκπαιδευτής οδηγών. Ακούσατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο στη διαδικασία μας να συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η οδική ασφάλεια και η αυτοκινητιστική παιδεία, αν μπορούμε να την εκφράσουμε με αυτές τις δύο λέξεις. Πάμε όμως τώρα και λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Πριν από λίγες ημέρες, και εδώ είναι και η έρευνα την οποία κάναμε, ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, ο Νότης Φακιανάκης, είχε ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα με ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του, ένα αυτοκίνητο το οποίο... Θα ζήλευαν όλοι οι άντρες στον πλανήτη. Τις γυναίκες δεν τις βάζω μέσα, γιατί αναφέρομαι στο Nissan GT-R, ένα πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Και ξέρετε, οι γυναίκες δίνουν λίγο έμφαση στην πολυτέλεια, λίγο στη χλειδί. Το Nissan GT-R είναι ένα αυτοκίνητο γρήγορο. Αυτό είναι που το βλέπουμε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο πωλείται στην ελληνική αγορά κοντά στα 150.000 ευρώ. Μιλάμε για 0-100 3,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα, να μην πω τώρα τα νούμερα και μας κυνηγήσει η τροχέα. Είχε ένα ατύχημα ο γνωστός τραγουδιστής στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεν έφταιγε, προσπάθησε να αποφύγει μια διερχόμενη οδηγό που βγήκε κάθετα σε ένα κεντρικό δρόμο και έπεσε πάνω σε δέντρα. Θα σας πω μόνο τη ζημιά που έπαθε το αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχει γραφτεί κάτι τέτοιο και δεν έχει ακουστεί, πολλοί δεν γνωρίζουν. Η ζημιά μόνο από το τρακάρισμα, καθίστε, αγγίζει τα 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ, ζημιές που έχει πάθει το αυτοκίνητο στον προφυλακτήρα, ζημιές στον κινητήρα, έχει πάρει σασί που λέμε το αυτοκίνητο, οι λεπτομέρειες που σας λέω. Γενικότερα η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να δούμε αν θα το φτιάξει ή αν θα αγοράσει άλλο αυτοκίνητο. Κρίμα πραγματικά, αυτές οι εικόνες τις βλέπουμε και πονάει η καρδιά μας. Πριν ολοκληρώσουμε, ένα λεπτό θα δείξουμε και ένα τελευταίο βίντεο από το Rally Dakar, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ο πιο δύσκολος, ο πιο σκληρός αγώνας του πλανήτη. Rally Dakar, πάμε να πάρουμε μια γεύση για το τι γίνεται, έτσι μερικές εικόνες που μας δίνει η οργάνωση. Και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
ομορφιά θα έλεγα. Ράλι Ντακάρ σε ειδικές διαδρομές Χιλή, Αργεντινή, Περού γενικότερα, Νότιο Αμερική. Αυτό που θυμόστε από παλιά Παρίσι Ντακάρ, ξεχάστο, έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη Νότιο Αμερική. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB πέφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Βασίλης Αριμπαλής ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες τηλεόρασης της Ζούγκλας. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να προσέχετε στους δρόμους και οι γονείς, καλό είναι και να μην κρατάτε τα παιδάκια αγκαλίτσα στη ζώνη. Και όταν έχετε ένα αυτοκίνητο διθέσιο, το διθέσιο είναι διθέσιο. Για δύο, όχι για τρεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.